έφαγα πάλι τα σάντουιτς σε μευράνες, αλλά από κάπου πήραν νερό και έγιναν χάλια. Σε δύο λεπτά θα φτιάξω άλλα. Θα μου έγινε κάτι. Με συγχωρείς για την ταλαιπωρία, αλλά και εσύ και ο γιος σου... Το έχεις βγάλει το μουστάκι τελευταία. Ρωτάω γιατί μπορεί να βρει λίγο μουστάκι και να σε πονέσει. Εντάξει, εντάξει, θα βάλουμε λίγο πάγο και... Τι πάγο, μωρέ! Μου έκανες το στόμα μου σαν το κόλλο τους μαϊμούς. Τι χάλια είναι αυτά. Τι πράγματα είναι αυτά, συμπέθερε. Μη με ξαναπείς συμπέθερο, για θα στην ξανακολλήσω. Μπα! Έβαλες τα κομμάρια σου να με τσουβαλιάσουν, έπαθα το σοκ της ζωής μου. Για σένα λες τον τσέβαλα. Αλλά έπεσα σε ηλίθιους. Αντί για την κόρη μου... Τι σου έχουμε κάνει, μωρέ, και τι μας κυνηγάς. Ρωτάς και από πάνω. Θέλω την κόρη μου πίσω, Δέσποινα, το καταλαβαίνεις αυτό. Πες το γιο σου. Ξέρω τι θα πω στο γιο μου. Και όταν θα μάθει αυτό που έκανες, ο γάμος ξέρεις πότε θα γίνει. Αύριο. Αύριο. Και μεθαύριο εσύ δεν θα έχεις γιο. Για θα τον σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Έτσι πες του. Α, το θες το γυνάτι, Πασπάτη. Το τραβάει ο οργανισμός σου. Και επειδή όλα γίνονται όπως γίνονται από το πείσμα σου και μόνο συμπέθερε. Είπα, μη με λες συμπέθερο. Μωρέ, έτσι μου έρχεται εύκολο και έτσι θα σε λέω. Και η κόρη σου θα γίνει νύφη μου, ο κόσμος να χαλάσει. Ακούς, εμείς το ποντικέικο δεν σηκώνουμε φοβέρες. Και να πεις αυτούς που με τσουβαλιάσανε να με πάνε πάλι σπίτι μου. Τώρα. Να μου πεις είσαι τρώει και δεν τρως. Σου είπα, μάτια μου, δεν πεινάω. Αλλά από ό,τι βλέπω όλα τα έχει. Ε, μια χαρά είναι. Θάνο, πιο πας να κοροϊδέψεις τώρα. Το πρώτο γεύμα που σου βγήκα και δεν καταδέχθηκες όταν τα αγγίξεις. Έλα, φάει λίγο, είναι πολύ νόστιμο. Σε λίγο. Κάτσε να δούμε τι έχει έρθει. Α, μάλιστα. Η Αθηνά. Ποιο είναι η Αθηνά? Η Αθηνά είναι μια συνάδελφός μου, η οποία έχει κάνει τον τακτορικό της στο εξωτερικό και μου στέλνει κάτι πληροφορίες. Για να δω. Κλειδιά δεν πήρες. Πρόλαβα! Έτσι όπως με πήρανε σηκωτή! Σηκωτή? Μάλιστα σηκωτή! Με δέσανε, με θυμώσανε και έπειτα με πήγανε στον πατέρα της! Τι λες, μάνα, παράκρουση έχεις πάθει? Παράκρουση! Παιδί μου, ο πατέρας της έβαλε δυο μπράβους να την απαγάγουνε. Ε, δεν βρήκαν άλλοι εδώ και πήραν εμένα. Μέχρι ταινία στο στόμα μου βάλανε. Κοντέψα να σκάσω. Δεν μιλάτε σοβαρά. Σου μοιάζω να αστειεύομαι? Έχει λυσάξει να μην γίνει ο γάμος, παιδί μου. Το τι τράβηξα δεν περιγράφεται. Περίμενε να δεις τώρα τι θα γίνει. Δεν του φτάνουν αυτά που άκουσε στην εταιρεία. Θέλει να ακούσει κι άλλα, φαίνεται. Θάνο, πού πας? Πότε πήγες στην εταιρεία, τι του είπες? Τώρα να δεις, θα του πω. Μπράβο στο ίδιο μου το σπίτι, κάτσε να δεις τι έχει να γίνει. Θάνο, σε παρακαλώ, μην πας. Μην πας, τι να φοβηθώ. Τον πατέρα σου ή τους μπράβους του. Έκανε μαγκές, θα τις πληρώσει. Όχι, αγόρι μου, μην πας και γίνει κανένα χειρότερο κακό. Μάνα, φύγει από την πόρτα. Θάνο, μα είναι αστείο, έκανε ο συμπέθερος. Μάνα, φύγει από την πόρτα, Θάνο, μου σε παρακαλώ, Θάνο, δεν θα πας πουθενά. Έλα, βρε Θάνο, έκανε μια τελευταία παιγνωσμένη προσπάθεια. Ε, κυρία Δέσποινα. Ε, παιδί μου, σιγά το πράγμα. Τα φούσκωσα κι εγώ εκεί πέρα λίγο, αν και μερικές μπάτζες τις χρειαζόταν εδώ που τα λέμε. Παλικάρι μου, δεν θα πέσουμε εμείς στο επίπεδό του. Ναι, βρε Θάνο μου, σε παρακαλώ, να το ξεχάσουμε. Να το ξεχάσουμε. Ναι, παιδί μου, πατέρας είναι. Να, εγώ το ξέχασα κιόλας. Εσύ? Σαν να μην έγινε. Τρέχα, τρέχα, να το καλμάρεις, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Μα χέρια θα βγαίναν απόψε. Αχ, τι να κάνει άραγε το κοριτσάκι μας. Η Δέσποινα είναι απότομη, της μιλάει, της φέρεται καλά. Έτσι και μάθω τίποτα άσχημο. Της μίλησα νωρίτερα. Θα έφτιαχνε το πρώτο της φαγητό και είχε αγωνία αν θα τα καταφέρει. Τι να μαγείρεψε άραγε? Τι να βάλω στο γάμο? Δύο κομμάτια πήρα τελευταία. Το ένα μου ξυνίζει, το άλλο μου βρωμάει. Πρέπει να πεταχθώ να δω την εκκλησία. Να δω και φω να το φάχω. Ναι. Έλα, Δέσποινα. Περίεργη σ' ακούω, έγινε κάτι? Τι? Σε απήγαγαν?
Όντως περνάει μεγάλη κρίση η αγορά. Όσκοι επαγωγής χαμένα τα έχουνε. Έλα βρε Δέσποινα βραδιάτικα. Τώρα σοβαρολογείς. Ντρέπομαι για τον πατέρα μου. Πώς μπόρεσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ένα πράγμα θα σου πω. Στην επόμενη κίνηση που θα κάνει δεν θα υπολογίσω τίποτα. Αλλά τίποτα όμως. Φανού, θα μου πεις τίποτα όταν πήγες στην εταιρεία. Ότι ήταν άνανδρο εκ μέρους του να πάει και να πιάσει το λυκέρχη. Τίποτε άλλο. Τι. Κοίτα, μια φορά θα το πω και δεν θα το ξαναπώ. Είμαστε σίγουροι για αυτό που πάμε να κάνουμε. Δεν ξέρεις τι χαρά θα έκανε ο πατέρας αν σε άκουγε τώρα. Το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε... Άστο, θα είναι βλακεία μου. Δεν ξέρω κι εγώ πώς το σκέφτηκα. Ξέχνα το. Από πού? Η Άσπα. Κάνε λίγο γρήγορα, έχω ένα ραντεβού στις 10. Αν έρθει βέβαια. Άμα δεν είναι σίγουρο να μη σκιστώ. Μπα, δεν βιάζεσαι σήμερα να πας στο σχολείο? Όχι, το αγοράκι μου έχει πάθει φλάση και είναι στο φυσικοθεραπευτή. Κοίτα ρε που έβαλε στο μάτι το Φίλιππο και έχει και να περιμένει κιόλας. Α, είμαι επίμονη εγώ. Πες, πού θα πάει. Μπορεί να με βρίζει, να με βλαστημάει, αλλά... Καλημέρα. Α, καλό είναι και τούτο. Από το εργοστάσιο στα Ινόφυτα. Έχω μάθει ότι όλα τα καλά είναι εκεί. Στα γραφεία έχετε πάρει όλα τα νέραστα. Φρόσο πήγαινε. Πάω, αλλά φέρτε και κανένα με απόσπαση να ανοίξει λίγο το ματάκι μας. Πώς από εδώ, Θάνο? Θάνο. Έστειλες ένα μήνυμα χθες βράδυ. Δεν θυμάμαι να έστειλες εσένα κάποιο μήνυμα. Έλα. Έφυγε πριν 10 λεπτά. Κοντά είσαι? Έλα, μπες. Καλά το χθεσινό, ήταν πολύ χοντρό. Η κυρία Δέσποινα ακόμα να συνέλθει. Εδώ να ακούγεις τη φωνή σε βάλει ο πατέρας όταν τολμήσαμε να του πούμε τη βλακεία πήγε και έκανε. Η καημένη Δέσποινα, τι ταλαιπωρία πέρασε. Και οι μπράβοι όμως από ό,τι έμαθα, χάλια γίνανε. Τα νεφρά τους πέσανε. Ας το χωνέψει επιτέλους. Τώρα στην εταιρεία είναι? Όχι, στα προπήλαια. Κάνουν πορεία οι βιομήχανοι. Όσο και να προσπαθεί να μας το χαλάσει, δεν πρόκειται να βγάλει τίποτα. Για πες. Τι μήνυμα ήταν αυτό? Τι μήνυμα? Δεν είναι και τόσο αθώα η μικρή χαριτωμένη Μαριζούλα σου, Θάνο. Μάλιστα. Για μια ακόμα φορά, οι γνωστές παλιές καλές σου μπλόφες. Μόνο που για μένα είσαι διαβασμένο βιβλίο. Δεν χρειάζεται να επιμένεις πια. Ενώ η Μαρίζα, σαν αδιάβαστο βιβλίο, μην το τσαλακώσουμε, δεν κάνει. Ρε ύπνο που κοιμάσαι. Δεν είχε τα κότσια να έρθει και στείλε σένα? Εγώ. Το διάβασα και το έσβησα. Για πες μου. Τι ήθελες να της πεις? Η Μαρίζα ήξερε από την αρχή για σένα και για μένα, Θάνο. Το βρίσκεις πολύ έντιμο που δεν τη σταμάτησε τίποτα? Ναι, αλλά δεν ήξερε ότι ήσουν εσύ. Το ήξερε. Και από εκεί που με μισούσε λόγω της συμπάθειας που μου έδειχνε ο Πασπάτης, τον έριξα πάνω μου για να με βγάλει από τη μέση. Κάνεις λάθος. Η Μαρίζα έμαθε για σένα τώρα τελευταία. Πόσο αφελής είσαι. Από την αρχή το ήξερε. Λοιπόν, αφού φτάσαμε ως εδώ, ας τα πούμε όλα από την αρχή για να τελειώνουμε. Την ημέρα που φύγαμε, όπως φύγαμε από το σπίτι σου με τη μάνα μου, πήγαμε στο Πασπάτι. Το ξέρω. Μου το είπε Μαρίζα. Σου είπα ακριβώς τι έγινε εκεί. Πολύ αμφιβάλλω. Με περιμένανε πώς και πώς στο Πασπάτι. Και η δικιά σου πρώτη και καλύτερη. Για να βεβαιωθεί ότι ο πατέρας της το πάει σοβαρά μαζί μου. Τι εννοείς? Δεν λέω. Έπαιξα κι εγώ το παιχνιδάκι μου. Αλλά. Έβλεπα που πάει το πράγμα μαζί σου και όσο να είναι ο Ανέστης προσφέρει μια σιγουριά. Άλλα μου έχεις πει. Δηλαδή όσο καιρό εμείς είχαμε σχέση, παράλληλα ήσουν... Ναι, Θάνο. Παράλληλα με σένα. Μας τα χάλασε εκείνο το βράδυ η Φρόσο που άνοιξε το στόμα της και τα ξέρασε όλα για να προφυλάξει τον Ανέστη. Σου τα είχε πει εσένα αυτά η Μαριζούλα σου? Τι ρωτάω. Θα έπρεπε να πιάσει το κουβάρι από την αρχή και αυτό δεν τη συνέφερε. Για την κακομαθημένη Μαρίζα Θάνο,
ήσουν το πιο προκλητικό στοίχημα. Και έπρεπε πάση θυσία να το κερδίσει. Δεν πιστεύω τίποτα. Η Μαρίζα δεν σκέφτεται έτσι. Πότε πρόλαβες και την έμαθες, Θάνο. Με μισούσε, με συχαινότανε, δεν με χώνεψε ποτέ. Αυτό όμως δεν την εμπόδισε να μου δώσει στο πιάτο τον πατέρα της. Αυτό τι σου λέει, Θάνο. Σπάνιο ήθος, έτσι. Είσαι θύμα και δεν θες να το παραδεχτείς. Δικαίωμά σου. Προτού πας όμως σε ένα γάμο που θα το μετανιώσεις σύντομα, άσε λίγο το χρόνο να δείξει. Α, η μέλουσα γυναίκα σου ξέρει και για τη μάνα σου με τον Κοσμά. Με τον Κοσμά. Ποια μάνα μου? Έχεις πολλές. Τα έχουν κάνει πλακάκια όλες τους να φας το παραμύθι ότι η Λάρα είναι με τον Κοσμά. Γιατί φοβάται, κυρία Δέσποινα, να μην την ανακαλύψεις. Τι έχεις να πεις για τη μικρή σου? Πολύ οργανωμένο το σχέδιο, δεν βρίσκεις? Δεν σε καταλαβαίνω. Και τέλος πάντων, αυτά ήθελες να πεις στη Μαρίζα όταν έστειλες το μήνυμα? Ήθελα να τη ζητήσω μια προσωπική χάρη. Να με διδάξει λίγο από την τεχνική της. Μια πιτσιρίκα που καταφέρει να νικήσει μια έμπειρη γυναίκα όπως εμένα, δεν την υποτιμάς. Το αντίθετο. Την πληρώνεις κιόλας για να σου μάθει τα κόλπα της. Είναι η τελευταία φορά που μπαίνω εδώ μέσα και κάπως... Ρώτη και εμάς. 19 ολόκληρα χρόνια η καρδιά μας χτυπούσε εδώ. Για σένα. Πώς θα ξανανοίξουμε αυτή την πόρτα, με τι δύναμη? Με μισούσε, με συχαινότανε, δεν με χώνεψε ποτέ. Αυτό όμως δεν την εμπόδισε να μου δώσει το πιάτο τον πατέρα της. Αυτό τι σου λέει, Θάνο? Σπάνιο ήθος, έτσι. Έλα, Σπύρο, πού είσαι? Α. Πάρε την Άσπα το απόγευμα και λάτε στο σπίτι για καφέ. Έτσι, έτσι, για παρέα. Μόνος μου θα είμαι. Θα λείπει και η Μαρίζα για ψώνια. Ωραία. Ωραία, τα λέμε. Κάτι θα ξέρει αυτή. Δεν μπορεί. Μπα. Τι βλέπω? Τόσο πολύ σε έχει τυφλώσει ο Ποντίκης, Μαρίζα. Ε? Τόσο που δεν έχεις μάτια να κοιτάξεις τον πατέρα σου. Μπαμπά, κάνεις την άκρη, βιάζομαι. Βιάζεσαι να σπάσεις τα μούτρα σου, μου φαίνεται. Μπαμπά, ό,τι και να κάνεις... Δεν νομίζω ότι έχω να κάνω τίποτα ακόμα. Το πήρα απόφαση. Τρόπος του λέγει, βέβαια. Πάντως το θεωρώ πολύ ανέντιμο εκ μέρους του να σε σέρνει σε ένα γάμο μόνο και μόνο για να αποδείξει ποιος από τους δυο μας είναι πιο ισχυρός. Μπα. Έτσι λες εσύ? Να σου επαναλάβω τα λόγια του. Θες να δεις ποιανού θα περάσει? Επιλέξει. Και όταν τον ρώτησε αν το κάνει για να με εκδικηθεί, ξέρεις τι μου απάντησε? Πάρ' το όπως θες. Αυτά είναι δικά σου λόγια. Παράτα με. Μη με περιμένετε για φαγητό απόψε. Καλά ζω, απίστευτες τιμές με το κορίτσι μου, ε. Απίστευτες μιλάμε. Είναι βέβαια και ο τρόπος που τα λέει, έτσι. Μου έρχεται να τη φάω. Α, Σπύρο, ξέρεις εσύ ότι ήξερα από την αρχή για τη Μάγδα, ε? Τι ήξερα δηλαδή? Τα πάντα. Ποια είναι η Μάγδα, πού δουλεύει και τι έκανε το διαβολάκι, ε? Εδώ σε θέλω. Τι έκανε για να τη βγάλει από τη μέση?
Εμένα ρωτά, Θάνο μου, που το έζησε από την αρχή. Καλά, έτσι και βάλει κάτι στο μυαλό της. Βέβαια, βοήθησε πολύ και η Λάρα. Τι έκανε, ρε, για λίγα. Της έριξε από δίπλα τον πατέρα της. Εντάξει, ήταν τόσα χρόνια μόνο στο πασπάτη. Πολύ ήθελε. Σατανικό δεν είναι. Σιγά που θα σε αφήναμε στη Μάγδα. Είσαι καλά. Βέβαια, τη μισούσε και τη μισή, γιατί είναι τέρας. Τέρας. Αλλά τη βόλεψε κιόλας. Και με τον πατέρα της. Καλά, εσύ έδωσε κιόλας, γιατί δεν μου είχες πει τίποτα. Άσπυρο μου, αυτά είναι μυστικά της Μαρίζας. Σου είπε τι έγινε το βράδυ που πήγε η Μάγδα με τη μάνα της στο σπίτι τους για να δώσουν λόγο. Εννοείται. Όλα μου τα λέει. Τέρας η Μάγδα, αλλά και το Μαριζάκι μου, τερατάκι, ε. Έτσι να έρωτα, Στάνο μου. Πάντως καλά έκανε που στα είπε όλα, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν μεταξύ σας μυστικά. Εσύ έχεις τίποτα μυστικά να μου πεις ή θα περιμένεις την παραμονή του γάμου για να μου τα ξεφορνήσεις. Όχι, βρε μωράκι μου, με σένα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Είχα εγώ να αντιμετωπίσω καμία Μάγδα. Και αν είχες. Αν είχα, Μαρίζα Λάρα. Έτσι και βάλουν κάτι αυτές στο μυαλό τους, φέρνουν τον κόσμο όλο κάτω. Και λίγα λες. Η ώρα η καλή, Δέσποινα. Η ώρα η καλή για όλους, έτσι. Για τα παιδιά, βρε κόσμα μου, τι για όλους. Μετά τα παιδιά κι εμείς. Μη λέμε, αλλά τώρα. Το σπίτι πάει, το πιάσα. Σε κανένα δύο εβδομάδες έχουμε τη μετακόμιση. Και εσύ, βρε αθεόφοβε, μέσα στο στόμα του λύκου. Αν νομίζεις, κόσμά μου, ότι εγώ θα το κάνω δίπορτο μέσα στην ίδια πολυκατοικία, είσαι πολύ γελασμένος. Για τόλμα να μην το κάνεις και τα λέμε. Αν δεν πάνε τα παιδιά σε δικό του σπίτι, εγώ στο δεύτερο δεν κατεβαίνω, στο ξεκόβω. Και μην ακούσω γκρίνιες, κόσμά μου, γιατί θα σε βάλω σε νηστεία. Μίλησε και Λυσιστράτη. Έλα, μαζέψου, μην τα βγάλω αυτά που έφαγα. Αχ, ζαλίστηκα. Άντε, να πηγαίνω σιγά σιγά. Βραδιάζει. Εγώ θα μείνω λίγο ακόμα. Γιατί το τσίπουρο με αναστατώνει. Και θέλω γλύκες με τα γοράκι μου. Κανόνισα να σου πούνε ξινές οι γλύκες. Λοιπόν, Κοσμά μου, εμείς θα τα ξαναπούμε σε καμιά δεκαριά μέρες στο τραπέζι των παιδιών. Δίπλα στη Λάρα είναι η θέση σου, μην ξεχαστείς. Σκέψου το, προλαβαίνεις. Ρε τράβα μέσα που δίνεις για συμβουλές. Προχώρα. Αυτά, δάσκαλε. Αυτό είναι το ζουμί. Η θεωρία της σχετικότητας και η θεωρία της σχετικότητας. Αυτό μας μάρανε. Πάρ' τον δικό σου. Αναγνωρίζω ότι έπαιξες καλύτερα από μένα. Σου ανήκει. Σε ευχαριστώ, Μάγδα μου. Όμως και εγώ δεν σ' άφησα έτσι. Τον πατέρα μου σου έδωσα. Είσαι εσύ μία. Άμα σου μπει κάτι στο μυαλό, παραδέχεσαι. Γεια σου, γλυκιά μου. Έλα, Θάνο, προχώρα. Παιδί μου, θα προχωρήσεις, τι κάθεσαι και με κοιτάς έτσι. Θάνο, ξύπνα.
Καλέ! Καλέ! Καλούν από μόνους, λέω. Ευχαριστούμε. Εύχη, τι είπε και σε εμάς κάτι. Ευχαρίστως. Σπύρο μου, την υπομονή του Ιώβ. Θα τη χρειαστείς. Σπύρο μου, ποιος είναι ο κύριος που είπε η κυρία Λάρα? Ο Ιώβ. Να, ρώτα την καθηγήτριά σου. Κυρία, τον έχουμε κάνει τον... Τον Ιώβ. Τόσα χρόνια τι σου μάθαινα, καλογύρου. Ούτε τον Ιώβ δεν συγκράτησες. Δεν συγκρατώ ποτέ ονόματα, κυρία Πατρονικόλα. Μόνο φάτσες. Είσαι καλά. Εσύ. Τον τελευταίο καιρό κάτι σε απασχολεί και αποφεύγεις να μου μιλήσεις. Πάλι τα ίδια. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε. Είσαι σίγουρος ότι τα είπαμε? Έχεις αλλάξει τελευταία, Θάνο. Και τώρα βρίσκεις ότι είναι κατάλληλη στιγμή να ανοίξουμε αυτό το θέμα? Χαλάρωσε. Αύριογα, αύριογα όμως γίνεται σ' ωραίο περιβολή. Μάνα, κόφτω. Καλά σου λέει η Μπεθέρα. Σε περιβόλη θα γίνει ο γάμος. Εξυγχρονίσου. Όσο σκέφτομαι τι πατάτα έκανα τις προάλλες που είδα το Θάνο στο γραφείο της Μάγδας. Πού τον είδες? Πριν μερικές μέρες στο γραφείο της Μάγδας. Τον πέρασε για υπάλληλο από το εργοστάσιο στα Ινόφυτα. Δεν μου λες, Μαρίζα μου, το Φίλιππο που τον κάλεσε στο τραπέζι. Δεν, ναι, μου. Δεν γινόταν, ε. Γιατί? Έχεις το λόγο μου. Δεν σε σκέφτεται πια, σε έχει ξεπεράσει. Άντε, Μαριζάκι μου, η ώρα είναι καλή. Σύντομα και στα δικά μας. Μετά από σένα παίρνω εγώ σειρά. Μην νομίζω ότι το ξέχασα αυτό με την απάντηση που θέλω να δώσω στον πατέρα σου. Τα γράμματα της μπούλας. Α, ναι, τα γράμματα. Το είπα και θα το κάνω. Μόλις τελειώσουμε με το γάμο, ψάχνω να βρω εραστή. Δεν τον έχεις βρει, τώρα θα τον ψάξεις. Κύριε Κοσμά. Και στα δικά σας. Α, ευχαριστούμε πολύ, Θάνο μου. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα το πάμε τόσο σοβαρά. Α, κυρία Λάρα, αν δεν το πάτε σοβαρά. Τότε να, από εδώ η μάνα μου. Τι η μάνα σου, παιδάκι μου? Λέω, ρε μάνα, αν η κυρία Λάρα δεν το πάει σοβαρά με τον κύριο Κοσμά, είναι κρίμα να μείνει ο άνθρωπος στο ράφι. Ε, για σκέψου το. Κύριε Κοσμά, αν η Λάρα δεν έχει σοβαρό σκοπό, τότε σας έχω μια πολύ καλή περίπτωση. Άβρε, Θάνο, με τα αστεία σου. Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου, αλλά τη Λάρα εγώ δεν την αλλάζω με τίποτα. Τι καρφί ήταν αυτό που σου πέταξε ο Θάνος? Άρχισαν τα όργανα, μου φαίνεται. Άσε, και έχει γίνει το στομάχι μου κόμπος. Τον άκουσες τύπο, Θάνο? Μαράζωσε το κορίτσι μου. Πού έχει πάει τώρα? Λένε καλέ, έτσι το πήγε, πλάκα. Εγώ καθαρίζω. Έχω χάσει ποτέ τον έλεγχο για να τον χάσω τώρα. Γιατί δεν μου είπες ότι πήγε στο γραφείο της Μάγδας? Μαθεύτηκε. Θα στο έλεγα, μωρό μου, στην ώρα του. Ποια ώρα του? Μπορείς να μου πεις τώρα? Εδώ. Δεν γίνεται. Θανώ, θέλω να μάθω τώρα τι συμβαίνει. Δεν ρίχνουμε κανένα χώρο για το καλό. Ένα μάμπο να βάλουμε. Σταμάτα. Άκουσες τι σου είπα? Πίνω τώρα, μωρό μου. Γλεντάω. Μαζάκια. Πάω να τη φέρω. Μέχρι να γυρίσουμε, να έχει ανάψει το κέφι. Γλέντι έχουμε. Τώρα τι συμπεριφορά είναι αυτή? Θα μας παρεξηγήσουν. Μαθαίνω από τη μικρή τη Φρόσο πριν από λίγο ότι πήγε στο γραφείο της Μάγδας και εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ήθελε να μου πει κάτι τελευταίο και μου φώναξε στο γραφείο και πήγα. Πλακίες, έλα πάμε πίσω. Και εμένα γιατί μου το κρύψες? Τώρα μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Τι σου κρύψα και τι μου κρύψες είναι μια ιστορία. Άστο.
Άστο καλύτερα. Ερχόμαστε. Όλα εντάξει. Τι εννοεί σου κρύψα, Θάνο? Τι εννοώ? Τίποτα και πολλά μαζί. Έχουμε αρκετό καιρό για να τα συζητήσουμε αυτά. Με τον εαυτό μου τα έχω περισσότερο. Πίστευα ότι είμαι έξυπνος. Αλλά τελικά κατάλαβα ότι το τελευταίο καιρό χορεύω στο σκοπό που μου παράγανε άλλοι. Τι μου λες τώρα? Αύριο παντρευόμαστε. Έτσι θα γίνει. Δεν πιστεύω να έχεις κανονίσει κάτι άλλο. Εγώ τον κρατάω το λόγο μου. Το είπα και στον Πασπάτη και θα το κάνω. Επειδή το είπε στον πατέρα μου που παντρευόμαστε, βάλατε στοίχημα. Έτσι πάμε για γάμο, Θάνο. Για ένα στοίχημα. Στοίχημα. Υπερβολές. Πρώτα και κύρια, επειδή σε αγαπάω, μωρό μου. Εσύ? Γι' αυτό έχεις αλλάξει. Η συνάντηση με τη Μάγδα σε άλλαξε, αυτά που σου είπε. Τι σου είπε, Θάνο? Συμπεράσματα. Αυτά μου είπε. Στον έρωτα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Πατάμε όπου βρούμε. Για να το λέει η Μάγδα κάτι θα ξέρει. Αυτό είναι το ελάττωμά της. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Το δείχνει αυτό που είναι. Άλλους δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έλα, πάμε πίσω. Αύριο, Ανέστη. Αύριο τι? Τι θα κάνεις αύριο? Κατά τις 9 να είσαι έτοιμη, θα περάσω να σε πάρω. Όχι ότι το Λονδίνο θα μου αλλάξει τη διάθεση, αλλά ας μείνουμε μακριά απ' όλα. Συμβαίνει κάτι απόψε? Είναι η ιδέα μου, συμπεθέρα. Λίγη νευρικότητα παραπάνω, αυτό είναι όλο. Δεν σου στείλω τον Κοσμά να καθίσει δίπλα να ερεμήσει? Μετά από αυτό που έγινε πριν, εκείνο μου είπε να καρφωθούμε μπροστά στα μάτια του Θάνου. Α, εγώ έχω άλλη γνώμη. Το καλύτερο ξεκάρφωμα είναι το κάρφωμα. Σε πίστεψα απ' την αρχή, σε κράτησα κοντά μου. Σου δείξα δρόμο μυστικό να μπει στα όνειρά μου. Μα δεν κατάλαβα ο τρελός τα τόσα ψέματά σου. Κάνεις απλά το κέφι σου, δεν δίνεις την καρδιά σου. Ασυγχωρητό μου παραστράτημα, λάθος μου μοιραίο και μεγάλο. Τι πληρώνω, Θεέ μου, ποιο αμάρτημα, πώς απ' την ψυχή μου να σε βγάλω. Φωτιές κυκλώνουν τη ζωή μου. Ένα ατέλειωτο γιατί ματώνει τη σιωπή μου. Και ξημερώνω με σκιές στο άδειο μου κρεβάτι. Πώς να ξεχάσω πόσο φταίς που έσβησε η αγάπη. Συγχωρητό μου παραστράτημα, λάθος μου μοιραίο και μεγάλο. Τι πληρώνω, Θεέ
την ψυχή μου να σε βγάλω. Βρε Δέσποινα, κανένα δικό σας από τα μέρη σας, έτσι που είναι πιο ομαδικό. Ναι, ναι. Καλέ, κανένα νησιώτικο βάλτε. Ελάτε, ελάτε, σηκωθείτε, να αλλάξουμε το κέφι. Τι το θες και εσύ να του πεις ότι δεν το βλέπεις σοβαρά με τον Κοσμά? Θες να το δω στα σοβαρά? Χόρευε και φτιάξε τα μούτρα σου, χαμογέλα. Και εσείς, γεγά μου, χορεύετε ή σας πάνε για σφάξιμο? Έλα κέφι, κέφι, κέφι. Σε τρόμαξα εγώ, ψωμόρο μου? Εσύ τι λες? Δύο κουβέντες είπαμε. Εσύ τις έδωσες? Σκέψου αύριο, η μέρα μας. Γαμπρέ, όλα καλά? Γιατί δεν σε βλέπεις κάτι άλλο? Με πιέζεσαι, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Έτσι είναι ο γάμος, αγάπη μου. Λιγοστεύει το οξυγόνο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα πώς τσιμπάει απόψε. Ευχαριστώ. Τα δώρα στην εκκλησία τα πάνε. Ολόκληρη γκουμούτσα και δεν πρέπει να είναι πάνω από 100 γραμμάρια. Για δες, παιδάκι μου, τι γράφει η κάρτα. Τι είναι τούτο? Ποντίκι. Καλά πασπάτη. Εδώ. Καλά, μην την αγχώσουμε τώρα. Μας αφήνετε λίγο μόνες?
Ναι. Έλα, κοριτσάρα μου. Μόλις ξυρίστηκα. Φράπα το έκανα το μάγουλο. Μπορείς να μιλήσεις? Μπορώ. Ο Θάνος είναι μέσα. Πήγε να μας τριμώξει χθες στην ταβέρνα, αλλά τα καταφέραμε, του ξεφύγαμε. Είχαμε άγιο και τούτη τη φορά, Κοσμά μου, αλλά πρέπει να προσέχουμε πολύ. Κοσμά, μη με δεις, να με πιεις το ποτήρι. Θα σε πιω, πού θα μου πας? Λοιπόν, κλείσε τώρα και θα σε πάρω μόλις είναι να φύγουμε για την εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, ό,τι υποθείτε. Γεια σας. Με ποιον μιλάγες? Με κάτι μακρινού συγγενής από τη Λίμνο. Πια. Αν και έπρεπε εγώ να ντύσω νύφη Μαρίζα, είπα να έρθω με το σόι του γαμπρού. Είναι και η Λίμνος, βλέπεις. Εμείς πάμε πακέτο, λόγω καταγωγής. Συναντηθήκαμε απ' έξω. Έτοιμος ο γαμπρός? Πετάγομαι κάπου εδώ κοντά και επιστρέφω αμέσως. Σε μισή ώρα θα είμαι πίσω. Ρε, θα σοβαρευτείς. Σε μια ώρα φεύγουμε. Πού πας τώρα? Μη με πρίζετε, σε μισή ώρα λέμε. Τι κάνω, μαμά? Ο Θάνος έχει αλλάξει. Με τρόμαξε χθες. Υπερβολικά μου ακούγονται αυτά που λες. Υπερβολικά. Η συνάντηση με τη Μάγδα τον άλλαξε. Αυτή ό,τι ήταν να χάσει το έχασε. Τι την εμπόδισε λοιπόν να ανοίξει το στόμα της και να κάτσει... Έλα. Ό,τι και να του είπε, σκασίλα μας. Αυτά που έκανες για να κερδίσεις το Θάνο δεν κρίνονται από τα λόγια μιας Μάγδας που έχει αφρίσει από το κακό της. Και τότε γιατί χθες το βράδυ ο Θάνος με κόλλησε στον τοίχο? Γιατί εδώ και δύο εβδομάδες με αποφεύγει? Πώς εννοείς αποφεύγει? Ξυπνούσα κάθε πρωί στην αγκαλιά του, μαμά. Και τις τελευταίες δύο εβδομάδες το μόνο που βλέπω είναι μια γυρισμένη πλάτη. Αυτό τι σημαίνει? Πού ήθελες να ντυθώ, βρε Δέσποινα? Στο σπίτι είναι όλα πακεταρισμένα. Μόνο το κουστούμι κράτησα απ' έξω και το έφερα εδώ, στο δωματιάκι που έχουμε από πίσω. Εσείς πόση ώρα ξεκινάτε? Τι να γυρίσει πρώτα ο Θάνος? Ναι, σε κλείνω τώρα. Την γραβάτα δένω. Πώς το δένεις τον κόμπο, κύριε Κοσμά? Ό,τι άλλο εκτός από ψαρόκομπο θα νομώ. Μέχρι να τελειώσω, θέλω να μου πεις την ιστορία από την αρχή. Με όλη την αλήθεια. Αγόρι μου, έγκλημα κάναμε. Το δούλευμα που μου κάνατε τόσο καιρό τι είναι? Ελεβέντη μου. Απλά να σου θυμίσω ότι είσαι και θα παραμείνεις ένα εξάρτημα. Τα θέλει ο κολαράκος σου, Πασπάτη. Εκεί δεν το βάζει κάτω. Αφήστε τον. Πικραμένος πατέρας είναι. Παντρεύεται η κόρη του σήμερα και αυτός... ένας θεός ξέρει που βολοδέρνει για να ξεχάσει τον πόνο του. Καμαρώνεις ακόμα για το μαλάκαγιο που έχεις? Με ξεγέλασες μία, με ξεγέλασες δύο. Κάποια στιγμή ο μαλάκας ξύπνησε. Ρε, μιλιά. Γιατί αν ανακαλύψω δείξες και εσύ μαύρο φίδι που σε έφαγε. Ησύχασε. Άσε να γίνει ο γάμος και βλέπουμε. Thank you.
πάντα στο αυτοκίνητο και φύγετε. Θα έρθω μόνος μου. Στην εκκλησία θα την πάω τη μάνα σου έτσι όπως την έκανε σήμερα σε κανένα εφημερεύο νοσοκομείο. Ξέρεις πόσες μέρες τα κρατάω μέσα μου. Και από την ίδια μου τη μάνα και από τη γυναίκα που παντρεύομαι έχω φάει τέτοιο παραμύθι αυτές τις μέρες που κανένας άλλος. Να, να. Πάρ' τα αγόρι μου, πάρ'. Τώρα βρήκες και τη μέρα. Έλα, πιες λίγο να χαλαρώσεις, άντε. Έλα. Δεν θα μίλαγα. Αυτοί με προκάλεσαν. Χθες στην ταβέρνα. Με κοροϊδεύανε μπροστά στη μούρη μου. Η Λάρα, ο Κοσμάς. Ναι. Πες μου κάτι μαγικό να γίνουν όλο όπως πριν. Θάνο, κάτι μας έχει συμβεί, είναι ιδέα μου. Η μαγεία μπορεί και να τελείωσε. Από σήμερα και στο εξής, η πραγματικότητα, μωρό μου. Θάνο, δεν είμαι καλά. Βοήθησε με. Δεν είσαι καλά και πήρες εμένα που είμαι καλύτερα να σε βοηθήσω. Μωρό μου, στο να καταφέρεις το αδύνατο, είσαι μανούλα, δεν σε φοβάμαι. Τι πάμε να κάνουμε. Θέλω να πω έτσι όπως έχουμε γίνει. Τι θες να γίνει. Ξέρεις τι δώρο μου έστειλε ο πατέρας σου για να μου τη σπάσει, ε? Λοιπόν, μη με στήσεις. Όπως είπαμε. Πάρτε και πήγαινε στην εκκλησία. Τι έγινε? Βάλαμε την ουρά κάτω από τα σκυλιά. Παντρεύεις το γιο σου σήμερα. Έτσι θα είσαι. Θάνο μου, ήταν ανάγκη η μέρα που είναι. Είναι καλός άνθρωπος ο Κοσμάς. Παιδάκι μου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σηκωθείτε να σας πάει ο Σπύρος στην εκκλησία και τα συζητάμε την αρχή αυτά. Ούτε εγώ θέλω να μείνεις μόνος σου, ρε μάνα. Αλλά τόσο δούλεμα. Γιατί? Φοβόμουν, Θάνο μου. Άμα το γνωρίσεις καλά και δεις τι διαμάντι. Ναι, ναι, ναι. Θα τον γνωρίσω και θα αλλάξω γνώμη. Πηγαίνετε, Σπυρό. Να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις μη το παιδεύεις. Να το πάρεις το κορίτσι, είναι κρίμα να κοροϊδεύεις. Δεν σου λέμε να το πάρεις με τη βία, να το πάρεις επειδή το αγαπάς. Κι αν δεν ξέρεις το χορό του Ισαΐα, για να σε δω. Τώρα εσύ πας για νύφη, μου κάνεις πλακά. Εσύ εδώ. Να μην φέρω το δώρο μου. Εντάξει, μπορεί να μας έφαγε στη στροφή ο χημικός. Αλλά είπα, τόσο περάσαμε. Και τι μου πήρες δώρο? Καλά, άστοστο. Τι άστο? Φλακία είναι, μωρέ, έτσι, για να στο χαλάσω λίγο. Με την καλή έννοια όμως, να γελάσω. Πες μου τι είναι. Βλακία είναι μου, να, κοίτα. Σε τρεις ώρες πετάς. Έλεγα τι να τις πάρω, τι να τις πάρω. Μετά λέω ας κάνω πλάκα. Άρε, Φίλιππε. Τώρα, πέρα από την πλάκα, αυτό το έχω σκεφτεί για μας. Θα σε περίμενα εγώ στην εκκλησία και μόλις ερχόσουνα, αντί για φιλί, ξέρεις, θα σου έλεγα. Σου έλεγα, το σκέφτηκες καλά, μωρό μου. Αν όχι, σου χαρίζω την ελευθερία σου τελευταία στιγμή. Θες? Αυτό θα μου λύγες. Ναι, δεν θα σ' άφηνα να το σκεφτείς κιόλας. Το χέρι και μέσα, μην τη στυλιστούμε. Φύγουμε. Εσύ? Κι εγώ. Έτοιμος είμαι. Ωραία. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Έτσι? Το βιαστήκαμε, αλλά εδώ που φτάσαμε... Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... ότι γίνανε όλα πολύ γρήγορα. Εγώ πάντως, αν θέλεις... Τι να θέλω? Έστω και την τελευταία στιγμή
Μπορώ να... Κλείσε, Μάριζα. Μην πούμε τίποτα άλλο. Κλείσε. Έλα μαζί μου στο αυτοκίνητο, θέλω να με συνοδέψεις. Σιγά μην έρθω να δω τα μούτρα του ποντίκι. Μέχρι εδώ καλά ήταν. Φιλιππέ, σε χρειάζομαι. Κάντε μια στάση στη διαδρομή να προλάβουμε να φτάσουμε εμείς πρώτοι. Μαρίζα, θες να μπω εγώ ή η Σοφία? Όχι, έχω παρέα το Φίλιππο, καλά πάμε. Πάμε σε αυτοκίνητα, γρήγορα! Γρήγορα, γρήγορα! Περνώ κάποιον αγαπάω
δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω.